Βάζουμε να βράσουν 800 ml νερό και 800 γραμμάρια ζάχαρη. Όταν το σιρόπι αρχίσει να κοχλάζει, κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με τις βανίλιες και το χυμό λεμονιού. Θρηματίζουμε την μαστίχα με μία κουταλιά ζάχαρη στα 500 γραμμάρια χοντρό σε μυγδάλι, προσθέτουμε ένα μπέικιν, δύο βανίλιες, την μαστίχα, 200 γραμμάρια ζάχαρη και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε 450 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 자, για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Βουτυρώνουμε καλά το ταψί μας. Απλώνουμε το μισό μείγμα . Καλύπτουμε με κανέλα. Τοποθετούμε το υπόλοιπο μείγμα εκτός από μία μικρή ποσότητα σε αντικολλητικό χαρτί. Το απλώνουμε στο μέγεθος του ταψιού μας. Και το τοποθετούμε όπως σας δείχνουμε. Όπου υπάρχουν ατέλειες, τις καλύπτουμε με το μείγμα που κρατήσαμε. Μουσική
κόβουμε σε κομμάτια τοποθετούμε φιστίκι αιγίνης και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι. Αφήνουμε 12 ώρες πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!